Playmobil, η κατάρα του Φαραώ. Α, η Αλεξάνδρεια. Ήδη μυρίζω την κοπριά από τις καμήλες. Συγγνώμη, Κέσαρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πατήσω αυτή τη γη, αλλά πρέπει να γυρίσω πίσω στη Ρώμη. Θα μπορούσατε να με αφήσετε να πηδήξω στη θάλασσα. Αν δεν σας κάνει κόπο, βέβαια. Δεν θέλω να δηλιάσω. Δυστυχώς ξέχασα το ταξιδιωτικό μου πάπυρο. Σχεδόν 2 εβδομάδες την Αιγαιώνα και ήδη είναι φοβισμένος. Λες και θα ζητήσουμε την άδειά τους πριν αποτελειώσουμε τους Αιγύπτιους, γιέ μου. Σήμερα δεν θα κερδίσουμε καμία μάχη, Ρούφους. Ερχόμαστε ειρηνικά. Οπότε δεν χρειάζεσαι ταξιδιωτικό πάπυρο, φίλε μου. Ο πάπυρος ταυτότητα που έχεις είναι αρκετός. Τα σύνορα είναι ανοιχτά. Τώρα συγκεντρώσου λιγάκι, αγόρι μου. Πίσω η Όμη. Έξοδο στήθος, μύτη στον άνεμο και κοίτα ευθεία μπροστά. Μα τους θεούς σύντομα οι φόβοι σου θα εξαφανιστούν. Στεριά! Στεριά μπροστά μας! Έρχονται, κυρία! Οι Ρωμαίοι είναι εδώ! Επιτέλους, η συνάντησή μας θα διασφαλίσει την ειρήνη ανάμεσα στη Ρώμη και την Αίγυπτο. Βεβαίως, Κλεοπάτρα! Ο Κέσσαρας θα... Τι συμβαίνει? Συναγερμός! Στα όπλα! Απλωθείτε και ρίξτε στο στόλο! Όχι! Το λένε, όχι! Τι συμβαίνει, Φαραώ? Οι Ρωμαίοι δεν επιτίθενται, απλά θέλουν να μας μιλήσουν. Αυτό νομίζεις εσύ, αδερφή μου. Εγώ λέω πως θέλουν πόλεμο. Μα και οι δύο κυβερνούμε την Αίγυπτο. Δεν μπορείς να διατάξεις επίθεση. Δεν μπορώ. Εμπρός, πυρ! Όχι! Θα μας κάνουν θριαμβευτική υποδοχή. Δεν το νομίζεις, Μάρκος? Σίγουρα, Κέσσαρα. Πω, αυτά δεν μοιάζουν με πυροτεχνήματα καλωσορίσματος. Καλυφθείτε! Κάντε σχηματισμό αμέσως! Να απαντήσουμε στα πυρά, Κέσσαρα. Όχι, ναι, αλλά μόνο μία φορά. Τώρα σταματήστε τα πυρά! Παύσατε πυρ ανόητοι! Μια φοβερή παρεξήγηση. Συγχώρεσέ με, μεγάλο Κέσσαρα, και καλώς ήρθες στην Αίγυπτο. Κλεοπάτρα! Φτιάχνουμε μια σκηνή για να γιορτάσουμε τη γιορτή της φιλίας. Ίσως να μείνω κανένα 2 ώρες παραπάνω. Ναι, μια γιορτή. Αλλά αν συνεχίσει να αργοπορείς τότε... Δέξιος. Η Ρώμη και η Αίγυπτος έκαναν ειρήνη, Φαραώ. Η αδερφή σου έδειξε μεγάλο κουράγιο όταν αντιμετώπισε τον Κέσσαρα στη διάρκεια της επίθεσης. Ναι, πολλοί πιστεύουν πως είναι καλύτερη αρχηγός. Εσύ και οι άνθρωποι σου πρέπει να σταματήσετε αυτή την ειρήνη, Χακίμ. Μα πώς, Φαραώ? Ο στρατός μας τώρα ακολουθεί την Κλεοπάτρα. Κανείς δεν θα θελήσει να πολεμήσει εναντίον των Ρωμαίων εκτός κι αν απελευθερώσουμε τις πληγές από το ναό του Άνουβη στην πυραμίδα. Τις πληγές? Μα αν ελευθερώσουμε τις πληγές, αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη καταστροφή. Φοβερές καταιγίδες και ακρίδες θα ρημάξουν τη γη. Σωστά, Φαραώ. Και έτσι ο λαός θα το δει σαν ένα σημάδι της καταστροφής που έφερε η Ρώμη. Η Κλεοπάτρα θα καταστραφεί και εγώ θα βασιλεύσω μόνος μου στην Αίγυπτο. Πήγαινε στην πυραμίδα και ελευθέρωσε τις πληγές. Εξάλλου το κάνουμε για μένα, για την Αίγυπτο. Σωστά, Φαραώ. Αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Μα τον Δία, θα γίνει πόλεμος αν δεν σταματήσουμε τα σχέδια του αδερφού σου. Και ήδη ξέρω ποιος θα το κάνει. Να πιάσω τους τυμβορύχους, να βρω τις 3 πληγές. Δεν ξέρω τι σχέση έχω εγώ με αυτά. Δεν έπρεπε καν να είμαι εδώ. Ίσως να προσπαθήσουμε να πάμε πίσω στη Ρώμη με αυτό. Ίσως ο Κέσσαρας να σε ταΐσει στα λιοντάρια. Στα λιοντάρια? Μάλλον ο Κέσσαρας σε συμπαθεί, αφού μας προειδοποίησε στο πλοίο όταν έγινε η επίθεση. Μα αυτό ήταν τύχη.
Δεν ξέρω τίποτα. Εμένα μου λες προμπάτους Μάξιμους. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να εξηγήσουμε στον Κέσσαρα. Μη μιλάς και συνέχισε. Οι διαταγές είναι διαταγές. Οχ, δεν είπα να συνεχίσεις. Η πυραμίδα. Δεν πάει παραπέρα. Είσαι σίγουρος πως ο χάρτης είναι σωστός? Εγώ... πρέπει να είναι σωστός έτσι. Επιτέλους. Θα τους πιάσουμε πριν βρουν τις πλήγες. Θα τους πιάσουμε, μα είναι τρεις. Και τι έγινε? Ορίστε. Είναι εκεί, οι Ρωμαίοι. Για περίμενε. Έλα πάμε. Και τώρα θα πολεμήσουμε. Αργότερα, πρώτα θα υποχωρήσουμε στρατηγικά. Στρατηγική. Πουλήσου. Θα τρέξουμε μακριά. Νομίζω πως τους χάσαμε. Το βλέπεις αυτό? Να ο Άνουβης. Και αυτές πρέπει να είναι οι πληγές. Είμαστε στο σωστό μέρος. Πρέπει να υπάρχει ένα μυστικό πέρασμα εδώ. Ακόμα κι αν υπάρχει μυστικό πέρασμα, μικρέ. Αυτή είναι η τελευταία αιγυπτιακή τεχνολογία στις πυραμίδες. Πώς λες να το βρεις, κύριε Ξερόλα? Το άκουσες αυτό? Δεν το έλεγες από την αρχή ότι ξέρεις το πέρασμα? Η τεφροδόχη με τις πληγές. Προσέχετε, Ρωμαίοι. Στα αλήθεια πιστέψατε πως θα κλέβατε τις τρεις πληγές από εμάς? Στο είπα, παππού. Αυτά δεν είναι βάζαμε λουλούδια. Πρέπει να βρούμε άλλο σουβενίρ για τη γιαγιά. Ζητούμε συγγνώμη, αξιότιμη την Βορύχη. Ο παππούς μου μπερδεύτηκε λίγο. Τι είναι αυτά που λες, άσχετε? Για μπαμπά σου περνιέμαι στην καλύτερη. Έλα τώρα, παππού. Είχαμε μεγάλη μέρα. Αρκετά! Δεν είμαι ο παππούς σου. Είμαι ο εκατόνταρχος σε αυτό το τρελάδικο. Αυτό ήταν τέλειο, Μάρκους. Παραλίγο να πιστέψω πως μου έχεις θυμώσει. Ναι, κι εγώ. Σχεδόν. Πάμε, πάμε να φύγουμε από εδώ γρήγορα. Για περίμενε. Πιάστε τους! Όχι να πάρει! Γρήγορα! Φαράω, δείχνει την κόκκινη σημαία. Αυτό σημαίνει... Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει, ανόητε! Μα τον Άνουβη, ο Χακίμ απέτυχε. Η γιορτή τελικά θα γίνει. Ή μήπως όχι. Νομίζω πως είναι λίγο χαλαρό. Επίθεση στη σκηνή του Κέσσαρα, λεγεωνάρι, κάνε σχηματισμό. Επίθεση στη σκηνή του Κέσσαρα. Ετοιμάσου. Πώς? Μας πλησιάζει. Κοίτα μπροστά. Και μπροστά πού είναι το παλάτι? Από εδώ. Σταμάτα. Πολύ αργά, καλύψου. Πω, παραλίγο. Να πάρει. Χαμηλώστε τα όπλα σας. Αυτά είναι τα έργα του αδελφού μου. Σταματήστε αμέσως. Είναι διαταγή. Σταματήστε. Οι Αιγύπτιοι είναι φίλοι μας. Δεν ήρθαμε εδώ για να πολεμήσουμε, αλλά να γιορτάσουμε αυτή τη φιλία. Και πώς ξέρουμε πως μπορούμε να τους εμπιστευτούμε? Το ξέρουμε γιατί... γιατί... Η
Γιατί θα σας κεράσουμε ένα ποτό για τη φιλία μας. Ζήτω η Κλεοπάτρα! Ζήτω η Κλεοπάτρα! Να ζήσει ο Κέσαρας! Αυτές είναι οι πληγές. Ναι, Κέσαρα. Εγώ προτείνω να τις κρατήσουμε σε ένα ασφαλές μέρος. Εντάξει, πρέπει να το πω πως με βοήθησες πάρα πολύ με την αποστολή μου. Σε πειράζει? Εξάλλου, είμαι το τυχερό σου φυλαχτό. Πλάκα μου κάνεις? Χτύπα τον Κέσαρα, κάντο. Σοβαρά? Μα η αδερφή σας είπε ότι... Πιάστε τον! Μα δεν το εννοούσα! Αφήστε με! Δεν τα πήγες άσχημα, παππού! Παππούς, μη με προκαλείς ανόητε! Για σένα είμαι ακόμα ο κύριος Εκατόνταρχος!